Τη μία περίπτωση εξιχνιάζουν οι αρχές και άλλοι βρίσκουν μπροστά τους. Απατεώνες έχουν εξαπολύσει επιδρομή στην Κρήτη σε βάρος ανυποψίας των πολιτών, από τους οποίους έχουν αρπάξει μέχρι στιγμής δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Η ασφάλεια Ηρακλείου τα τελευταία 24 ώρα ανακοίνωσε την εξιχνίαση 5 περιπτώσεων απάτης σε βάρος πολιτών που πίστεψαν ότι αγόραζαν μηχανήματα, ενώ την ίδια στιγμή θύμα πανομοιότυπης απάτης έπεφτε και ένας ερθιμιώτης. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί είναι επιτίδη. Και ο σκοπός τους είναι ένας και μοναδικός, να πάρουν χρήματα. Ο 65χρονος μπήκε και εκείνος σε ιστοσελίδα για να αγοράσει μηχανήματα. Μάλιστα επικοινώνησε τηλεφωνικά με το φερόμενο ως υπεύθυνο της εταιρείας για να κλείσει τη συμφωνία. Κατέθεσε 12.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό όπως του ζητήθηκε. Όμως σύντομα κατάλαβε ότι τα χρήματα έγιναν καπνός. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχαν εξαπατηθεί και οι 5 πολίτες στο Ηράκλειο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, αφού πίστηκαν να στείλουν ως προκαταβολή διάφορα ποσά σε λογαριασμούς που τους έδωσαν τα μέλη της οργανωμένης συμμορίας. Μάλιστα έλαβαν και πλαστά αποδεικτικά για τις καταθέσεις, ωστόσο μηχανήματα δεν είδαν ποτέ, ενώ πλήρωσαν 11.000 ευρώ που κατέληξαν στα χέρια των απατεώνων. Ωστόσο πολλοί οι απατεώνες θα προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Και σε παλιότερες περιόδους υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τους ηλικιωμένους τηλέφωνο και τους ζητούσαν χρήματα ή ότι τα χρειαζόμαστε εμείς. Την ίδια στιγμή η αστυνομία στο Ρέθυμνο ερευνά και άλλη τηλεφωνική απάτη σε βάρος 33χρονης κοπέλας που έχασε 4.000 ευρώ από το λογαριασμό της. Τις προηγούμενες ημέρες δέχτηκε στο κινητό της μήνυμα, το οποίο εμφανιζόταν να είναι από την τράπεζα που διατηρούσε τις καταθέσεις της και το οποίο ανέφερε ότι κάποιος επιχειρεί μεταφορά χρημάτων. Ανυποψίαστη έστειλε τους κωδικούς της κάρτας ανάληψης για να σταματήσει την προσπάθεια του δράστη. Έτσι παρέδωσε τα προσωπικά της στοιχεία χωρίς να επικοινωνήσει με την τράπεζα. Εμβρόντιτη αργότερα κατάλαβε ότι ο λογαριασμός της ήταν πλέον άδειος και ενημέρωσε την ασφάλεια Ρεθύμνου, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τα ψηφιακά ίχνη του δράστη. Δίνουν τους κωδικούς και μετά τα χρήματά τους αλλάζουν χέρια. Mm-hmm. Ενρυπή οφθαλμού, να το πω έτσι, και φυστώ ειδικά την προσοχή να μην απαντάνε σε αυτά τα μηνύματα. Στο Ρέθυμνο εξελίχθηκε μία ακόμη απόπειρα απάτης τα τελευταία 24 ώρα. Οι άγνωστοι χρησιμοποίησαν αυτή τη φορά το όνομα του Αντιδημάρχου Οικονομικών Στέλιου Σπανουδάκη. Επικοινώνησαν με ρεθυμιώτη επιχειρηματία και ζήτησαν την παράδοση προϊόντων, υποσχόμενοι την καταβολή χρημάτων. Ακολουθώντας τη γνωστή μέθοδο, επικοινώνησαν και πάλι, υποστηρίζοντας ότι κατέθεσαν μεγαλύτερο ποσό, ζητώντας πίσω τη διαφορά. Ο επιχειρηματίας υποψιασμένος δεν ανταποκρίθηκε και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Λάθος έβαλα ένα παραπάνω μηδενικό, ας πούμε, και πρέπει να μου επιστραφούν αυτά τα χρήματα. Και πείθονται, δίδουν τα χρήματα και μετά φυσικά δεν υπάρχουν στο δικό τους λογαριασμό.